σήμερα έχουμε την παρασκευή της πιο ωραίας τούρτας που έχετε δει ποτέ. Φυσικά δεν θα τη φτιάξω εγώ, θα είμαι βοηθός του Ζανίτ Καρατονή. Είναι φίλος μου πια. Είναι φίλος μου γιατί δημιουργεί τα καλύτερα και δεν θα μπορούσα να μην εμπιστευτώ τη τσάντα, την υπέροχη τσάντα, τα δικά αυτά χεράκια. Ναι, αυτό που κάνουμε σήμερα, που διαλέξεις εσύ τα χρώματα. Ναι. Νομίζω ότι το κόκκινο-λευκό είναι ό,τι πιο γυναικείο, ό,τι πιο φιλικό, ε. Πού θα άρεσε, αυτό που κάνουμε. Θα κάνουμε λοιπόν την τσάντα. Πες μου λίγο τι θα χρειαστούμε, Ζαν. Θα χρειαστούμε, λοιπόν, morning cake. Λοιπόν, την οποία κλασική συνταγή την έχουμε δώσει ήδη στο eventful.gr, μπορούν να την βρουν ανά πάσα στιγμή. Κλασικό morning, που ήδη το έχω κόψει, είναι σε λαμαρίνα και το κόβω τη μεγέθος που θέλω τη τσάντα. Έχουμε γκανά σοκολάτα. Η οποία γίνεται? Γίνεται μισή κρέμα γάλακτος, μισό σοκολάτα. Δηλαδή βάζουμε τη κρέμα, αυτό, η κρέμα να ζεσταθεί, μέσα βάζουμε τη σοκολάτα και αφήνουμε τη σοκολάτα να λιώσει. Που αυτή τη γκανά σοκολάτα θα χτίζουμε τη τσάντα με το morning. Θα φτιάξουμε για το κέικ μας, ενδιάμεσα θα βάλουμε σοκολάτα. Αυτό ακριβώς. Και απ' έξω και μέσα. Γιατί απ' έξω θα το κάνουμε ισιό για να κάτσει πάνω η παστά ζάχαρη. Όμορφα. Και για το στόλισμα χρειαζόμαστε. Παστά ζάχαρη λευκό, κόκκινο, μαύρο. Αυτό που τα χρώματα που φέρνουμε τη τσάντα. Ζάχαρη αχνή. Μπιλίτσες που φέρνουμε από πάνω για δεκό. Να το κάνει πιο λουξ τσάντα. Και φίνο. Και μετά κάποια μαχιά για οντογλυφέντα, κόψιμο για να κάνουμε και ένα λουλούδι. Το λουλουδάκι μας, όμορφο. Ένα μέτρο, ψαρίδι, μαχιά για σπατούλα. Θα τα δούμε ένα-ένα, οπότε βγάλτε μολύβι και χαρτί και ξεκινάμε να φτιάξουμε την πιο όμορφη τσάντα που φάγατε ποτέ. Η τσάντα πρέπει να δώσουμε μια φόρμα στο πλάι, ας πούμε, και από το κρατώ τα κομμάτια, τα μικρά κομματάκια, θα κολλήσουμε μπροστά. Έχουμε τη βάση της τσάντας. Έχουμε την κλίση με το morning cake και πρέπει να το ισιώσουμε όλα αυτά με το γκανάσ. Καλύψουμε όλο. Πάμε ψυγείο. Πάμε ψυγείο. Ωραία. Την παγώσαμε την τούρτα μας. Νομίζω μία ωρίτσα ήταν, ναι, και λιγότερο φτάνει. Μπορεί να είναι. Φτάνει, μία ώρα φτάνει. Και την έχουμε έτοιμη παγωμένη. Εδώ. Τώρα. Για να σου απέξω, δεν φαίνεται το κέικ. Καθόλου. Και θα κολλάει καλά τη παστά ζάχαρη από πάνω. Ωραία. Τι χρειάζεσαι τώρα για να στα δώσω όλα εγώ? Ζάχαρη αχνή, το γολό, το μαχαίρι. Και λοιπόν, την πάστα ζάχαρη. Πάστα ζάχαρη λευκό. Πάντα χρησιμοποιούμε το λευκό, είναι η βάση μας για το χάρι. Τώρα το πάνω, το χερούλι, θα το κάνω τώρα. Και αυτό θέλει λίγο να είναι έτοιμο πριν. Δηλαδή, μία-δύο μέρες πριν να το κάνετε πριν καλύτερο. Για να στεγνώσει. Για να στεγνώσει, για να κρατάει καλά έτσι. Αν το κάνετε τελευταία στιγμή, γίνεται. Αλλά θα πέσει στο πλάι. Ωραία. Δεν θα την ρίξουμε κάτω. Α, κατάλαβα. Θα πέσει στο πλάι. Ωραία. Κάποια τσάντα είναι και στο πλάι. Δεν είναι πρόβλημα. Ωραία. Εντάξει.
μας μείνει από το πάστα ζάχαρη λευκό, θα το απλωνόταν για να καλύψουμε το κέικ μας. Λίγο ζάχαρη ανεβάζουμε, πάντα για να μην μας κολλάει. Ζάχαρη με ζάχαρη, με το νέο θα κολλάει έτσι. Η βάση της τσάντας είναι έτοιμη. Θέλουμε τις πινελιές τώρα για να είναι ολοκληρωμένη. Αυτό, τα λεπτομέρεια θέλει για να καλύψουμε όλα αυτά και να τελειώνουμε με τα κόμματα. Τελευταία φάση, το μαύρο. Θα κάνουμε το φερμόρ από τη τσάντα από πάνω. Ωραία. Και ένα φερμόρ. Κάπως πρέπει να ανοίγει. Πήγα ένα λουλούδι από μπόστα. Το τελειώνουμε να κάνουμε το τσότσο στο φινάλι.
έτοιμη η τούρτα μας για τη βάπτιση, για τα γενέθλια, για το πάρτι, για απλώς για μια τούρτα για το σπίτι. Είναι πολύ όμορφη. Έχει τη δυσκολία της, αλλά παρόλα αυτά είναι εύκολη. Θέλει το χρόνο της. Θέλει και προσπάθεια. Δεν από την πρώτη, μόνο από την δεύτερη, τρίτη τσάντα που θα κάνετε, θα το εξελίξουν. Θα το μάθουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας αρέσει, ελπίζουμε να τη φτιάξετε και φυσικά όλη η συνταγή στο eventful.gr.